Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτά τα λόγια έγραψε κατά τη μεταφορά του εδώ, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, ο Μίτσος Ρεμπούτσικας, όταν τον πήγαιναν για εκτέλεση την Πρωτομαγιά του 1944. Αυτά τα λόγια μας συντροφεύουν ακόμα και είναι και θα είναι καρφί στο μάτι του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Θα τρομοκρατούν κάθε επίδοξο υπερασπιστή της βαρβαρότητας. Αυτά τα λόγια αναδεικνύουν το μεγαλείο της θυσίας χιλιάδων αλήγιστων, το μεγαλείο της κληρονομιάς ενός λαού που μεγαλούργησε όταν πίστεψε στη δύναμή του, όταν αποφάσισε να συγκρουστεί με τους δυνάστες του, όταν ανταποκρίθηκε στο ανατρεπτικό κάλεσμα του ΚΚΕ. Η ιστορία των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών ξεκινάει, όπως και για χιλιάδες ακόμα αλήγιστους, από την περίοδο του Μεσοπολέμου, μια περίοδο που σφυριλατήθηκαν στο καμίνι της ταξικής πάλης μέσα σε σκληρές διώξεις. Στην πλειονότητά τους, δοκιμασμένα στελέχη του εργατικού κινήματος του ΚΚΕ, που άντεξαν στα δύσκολα χρόνια σε βασανιστήρια κακουχίες από το αστικό κράτος. Άνθρωποι που ατσαλώθηκαν μπροστά στον εχθρό, έμαθαν να επιβιώνουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, χωρίς να κάνουν σπιθαμή πίσω από την ιδεολογία τους, από τα ιδανικά τους, από την πίστη στο δίκαιο της εργατικής τάξης. Το αιμάτινο ποτάμι που έτρεξε εκείνη τη μέρα στους δρόμους της Κεσαριανής, χάραξε ακόμη πιο βαθιά την κόκκινη διαχωριστική γραμμή, το όριο που ακόμα και σήμερα χωρίζει την κοινωνία μας σε δύο κόσμους. Από τη μία, τον κόσμο της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, που γεννά τον πόλεμο, τον φασισμό, την προσφυγιά, τη φτώχεια, τον κόσμο που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα. Και από την άλλη, ο κόσμος που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως αδικία, χωρίς εκμετάλλευση, δίνοντας ό,τι καλύτερο έχει, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, να υπερασπιστεί τη λευτεριά του, για να νικήσει τελικά η ζωή. Σε αυτά εδώ τα χώματα, στον ιερό αυτό χώρο εδώ, στην Ανταρτομάνα Κεσαριανή, γράφτηκε μία από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, την Πρωτομαγιά του 44, μέρα σύμβολο για την παγκόσμια εργατική τάξη. Και ο Μάης είναι ο μήνας της εργατικής τάξης. Των προλετάριων του Σικάγο του 1886, των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης του 36, των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής. Μάης είναι ο μήνας που ο κόκκινος στρατός, οι μαχητές του πρώτου εργατικού κράτους και μαζί τους οι λαοί όλου του κόσμου κάρφωναν την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην καρδιά του ναζιστικού θηρίου, του αποκρουστικού τέρατος των καπιταλιστών, αποδεικνύοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος, άτρωτος από τη λαϊκή θέληση και δράση. Φίλοι και φίλες, κανείς δεν θέλει ούτε να σκέφτεται τι θα γινόταν αν τότε επικρατούσε η λογική «Οι Ναζί είναι πανίσχυροι, δεν γίνεται να τα βάλεις μαζί τους, είσαι καταδικασμένος να χάσεις». Αυτή δηλαδή η θλιβερή λογική που και σήμερα έχουν για τον καπιταλισμό όλοι οι απολογητές του συστήματος όλων των αποχρώσεων. Από αυτόν λοιπόν το Μάη, τον κόκκινο, τον βαμμένο με το αίμα της εργατικής τάξης, παίρνουμε και σήμερα έμπνευση, διδάγματα, συμπεράσματα που γίνονται σχέδιο και απόφαση για τη νέα έφοδο στον ουρανό. Αυτός ο Μάης, αυτή η απόφαση, ό,τι και να κάνουν, δεν σβήνουν. Αυτό που δίνει δύναμη σε ένα λαό να μεγαλουργήσει, αυτό που δίνει δύναμη σε όλους εμάς, είναι η πάλη για να επικρατήσει το δίκαιο, η προοπτική του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, η επαναστατική κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λενινισμού. Είναι όλα αυτά
που οπλίζουν, θωρακίζουν, ατσαλώνουν τους κομμουνιστές και καταφέρνουν να βρίσκονται ακατάπαυστα, ακούραστα μπροστά στους λαϊκούς αγώνες να ανοίγουν το δρόμο ως πρωτοπορία του εργατικού λαϊκού κινήματος. Παρά τις δυσκολίες, τις διώξεις, τα εμπόδια που συνάντησε στην ιστορία του το κόμμα, απέδειξε ότι έχει βαθιές ρίζες, ακατάλλητους δεσμούς με τους εργαζόμενους, με τη νέα γενιά, με τους ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης. Όσες φορές ο λαός μας έκανε δικά του τα συνθήματα του ΚΚΕ, έγραψε λαμπρές σελίδες. Κανένα άλλο κόμμα δεν διαπαιδαγώγησε, δεν ανέδειξε χιλιάδες επώνυμους, ανώνυμους ήρωες και ηρωίδες, όπως και 200 κομμουνιστές που τιμάμε σήμερα. Αυτός ο ηρωισμός, αυτόν τον ηρωισμό μπορεί να τον εμπνεύσει μόνο η πάλη για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης και μόνο το κόμμα της, το ΚΚΕ, μπορεί να τον οργανώσει. Τα σημερινά μέλη και στελέχη του κόμματος, της ΚΝΕ, αντλούμε δύναμη. Εμπνεόμαστε από το παράδειγμα αυτών των χιλιάδων ηρώων που ανέδειξε ο λαός μας. Είμαστε πεισμένοι ότι η συνάντηση των επαναστατικών ανατρεπτικών ιδεών του ΚΚΕ με τους αφανείς ήρωες της εποχής μας, όπως χαρακτηρίζεται σωστά η εργατική τάξη της χώρας μας μέσα στην περίοδο της πανδημίας, μπορεί να θερεγέψει πάλι το λαϊκό κίνημα να αναδείξει νέες στιγμές σύγχρονου ηρωισμού. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στους ήρωες με τις μάσκες, τους υγειονομικούς, που σώζουν ζωές παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, τεχνικά και αναλώσιμα μέσα. Σε όλους αυτούς που ο αγώνας επιβίωσης τους πραγματικά θέλει άντερα, τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ με τα τεράστια αποθέματα δύναμης, στις αποθήκες, στα logistics, που δουλεύουν με διαρκή κίνδυνο και μετράνε ήδη συναδέλφους τους νεκρούς, λόγω της έλλειψης μέτρων υγιεινής ασφάλειας, λόγω της εντατικοποίησης και των απειλών της εργοδοσίας. Τους εργαζόμενους με τα μηχανάκια που δουλεύουν με ήλιο και βροχή τις περισσότερες φορές ανασφάλιστοι. Αυτούς με τις ποδιές στα επισητιστικά και στα take away τις περισσότερες φορές με μισή ασφάλιση και μισθούς πείνας. Τους εργαζόμενους με τους υπολογιστές που αναγκάστηκαν μέσα στην πανδημία να βάλουν τα αφεντικά μέσα στο σπίτι τους. Όλους όσοι είναι σε αναστολή στο περίμενε που ζουν μέσα στην αγωνία και στην ανασφάλεια. Όλους αυτούς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απ' τη μία τους χαρακτήριζε ήρωες και μας καλούσε να τους χειροκροτάμε από τον μπαλκόνι και από την άλλη προετοιμάζει να τεινάξει τις ζωές τους στον αέρα εκτινάσοντας ταυτόχρονα τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Αυτοί οι ήρωες όμως προχθές στις 6 του Μάη έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα. Βροντοφώναξαν, σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν πρόκειται να γίνουμε. Η πρώτη μαζική απεργιακή απάντηση στην επίθεση που εξαπολύουν κυβέρνηση και εργοδοσία στα εργασιακά δόθηκε και έπεται και συνέχεια. Απέναντι στο νομοσχέδιο έκτρωμα που επιβάλλει τη δεκάωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή, 135 χρόνια μετά την εργατική εξέργεση στο Σικάγο για το 8ωρο και 101 χρόνια μετά την κατάκτησή του για τη χώρα μας, εκατοντάδες σωματεία, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στους δρόμους της χώρας, ξεκαθάρισαν πως οι αντεργατικές ανατροπές του αιώνα είναι αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά. Και σε αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς. Ποιο είναι αυτό το περιβόητο νέο μοντέλο, σύγχρονο, για τον εργαζόμενο αυτό που προετοιμάζουν? Το λέει πάρα πολύ εύστοχα το σύνθημα των σωματείων. Απλήρωτες υπερορίες, δεκάωρη δουλειά, η σύγχρονη δουλειά μοιάζει με σκλαβιά. Είναι για αυτούς σύγχρονο, λοιπόν, σύγχρονος ο εργαζόμενος που θα αμείβεται με 200 και 300 ευρώ, που δεν θα προστατεύεται με συλλογικές συμβάσεις, που οι όροι εργασίας του θα προκύπτουν μόνο από ατομική διαπραγμάτευση. Θα δουλεύει δεκάωρα, Κυριακές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Θα μετατρέπει το σπίτι του σε εργασιακό χώρο και κυρίως θα είναι ασυνδικάλιστος, μακριά από το σωματείο, ανοργάνωστος, κυριολεκτικά απροστάτευτος στις εργοδοτικές επιδιώξεις. Αν η προηγούμενη κρίση
έφτιαξε μια νέα γενιά εργαζομένων των 400 ευρώ, διαμόρφωσε τελικά την επικράτηση σήμερα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης έναντι των πλήρους. Τώρα, το μεγάλο κεφάλαιο απαιτεί από τη νέα γενιά εργαζομένων να θυσιάσει το 8ωρο και ό,τι αυτό κατοχύρωνε μέσα από το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, δηλαδή τον ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση, ψυχαγωγία, κοινωνική δραστηριότητα. Ένας από τους πολλούς τρόπους που σκαρφίστηκαν, ίσως και ο κυρίαρχος, οι καπιταλιστές για να κάνουν το 8ωρο λάστιχο, είναι η λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Μια φράση που την πετυχαίνουμε copy-paste σε δεκάδες αντεργατικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τους νόμους στις χώρες της Ευρώπης. Έτσι, με αυτό, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν μέχρι και για 10 ώρες τη μέρα τους εργαζόμενους, όταν χρειάζεται περισσότερη δουλειά, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, εκτοξεύοντας τον βαθμό εκμετάλλευσης. Φυσικά και δεν είναι καμία καινοτομία εδώ του Υπουργού Σούπερμαν των Βιομηχάνων Χατζηδάκη. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και στην Ελλάδα έχει νομοθετηθεί χρόνια πριν, για πρώτη φορά το 1990 από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο νόμος που ισχύει σήμερα ψηφίστηκε το 2011 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που επέτρεπε τα δεκάωρα, τις απλήρωτες υπερορίες, με μόνο αστερίσκο την ύπαρξη συλλογικής σύμβασης και τη Συμφωνία Εργοδοσίας Σωματείων, αυτό που έρχονται να καταργήσουν οι σημερινοί κυβερνώντες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ, αλλά επέλεξε να τον εμπλουτίσει κι άλλο, με νόμο που αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, που καθιερώνεται ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας μέχρι και οι 12 ώρες συνεχούς εργασίας με παρουσία στο χώρο δουλειάς. Για να μην θυμηθούμε βεβαίως και τη συμβάση που επικύρωσε στον ΟΣΕ, που καθιέρωνε 9ήμερο χωρίς ρεπό, ή στους ξενοδοχοϋπάλληλους, που για να μην τα πολυλογούμε, είναι σαν να διαβάζει κανείς αυτούσιο το σημερινό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Και επειδή ακούσαμε και ακούμε φοβερά πράγματα από στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας, υπερασπίζοντας το νομοσχέδιο, ότι με την κατάργηση του 8ωρου οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε να μαζέψουν και άπλετο χρόνο να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους. Οι φοιτητές θα μπορούν, που πιέζονται δουλεύοντας και σπουδάζοντας ταυτόχρονα, να ρυθμίσουν το χρόνο τους για να περνάνε και τα μαθήματά τους. Ό,τι δικαιολογία και να ακούσουμε αυτό το διάστημα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί για κανέναν λόγο να είναι προς όφελος, προς το συμφέρον του εργαζόμενου, να δουλεύει 10 ώρες τη μέρα. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός φοιτητή να δουλεύει 10ωρο αντί να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Θα έπρεπε, λέμε εμείς, να μπορεί να σπουδάζει χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει. Και σίγουρα, αφού αναγκάζεται σε αυτό το σύστημα να δουλεύει, θα έπρεπε να δικαιούται επαρκή άδεια με πλήρεις αποδοχές για να δώσει τα μαθήματά του, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός εργαζόμενου να του βγάζουν το λάδι στη δουλειά, να μην έχει χρόνο για τίποτα άλλο, να μην έχει κοινωνική ζωή, να μην μπορεί να προγραμματίσει τίποτα μετά το χρόνο δουλειάς του. Όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα που διαμορφώνουν ως σύγχρονο, ως συμβατό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, σε αντίθεση με το δήθεν απαρχαιωμένο 8ωρο, η αλήθεια δυστυχώς για αυτούς είναι τελείως διαφορετική. Ας το συζητήσουμε. Αν το 8ωρο είναι απαρχαιωμένο, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή του 5G, που λένε και ξαναλένε, στην εποχή των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, οριμάζει, είναι όριμο πλέον το αίτημα για μείωση του εργάσιμου χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση μισθών, σταθερή δουλειά για όλους και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο και καινοτόμο. Μαζί, φίλες και φίλοι, με την επίθεση στα εργασιακά, για ακόμη μια φορά συνδυάζεται και η επίθεση στο δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση και στην απεργία. Ακριβώς επειδή θέλουν εργαζόμενους που θα δουλεύουν 10 ώρα, Κυριακές,
θα είναι όλη μέρα on call. Δεν θα γνωρίζουν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτά ξέρουν καλά ότι γίνονται πολύ πιο εύκολα μέσα σε εργασιακούς χώρους νεκροταφεία, με απομονωμένους, με αδύναμους εργαζόμενους. Το νέο νομοσχέδιο κάνει υποχρεωτικό το να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξαποστάσεως ψήφου για να πάρθει απόφαση για απεργία, συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που με διάταξη που είχε ψηφίσει χρειαζόταν η συμμετοχή άνω του 50% των μελών του Σωματείου για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία. Θυμίζω, είναι το νομοσχέδιο που Άδωνης Γεωργιάδης ξύπνησε το πρωί και δεν κρατιότανε να πάει να ψηφίσει τότε στη Βουλή. Αυτό το νομοσχέδιο, νόμος, διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Με την εργοδοτική τρομοκρατία, τις πιέσεις, τις απειλές που επικρατούν στους χώρους δουλειάς, επιδιώκουν να κάνουν τη λήψη απόφασης για απεργία σχεδόν αδύνατη. Άλλη μια φορά προδίδουν τι είναι αυτό που τους φοβίζει. Γι' αυτό και συκοφαντούν τις αγωνιστικές διαδικασίες. Στην απεργία στις 6 του Μάη θυμήθηκαν και είδαν το συνωστισμό στα λεωφορεία δήθεν λόγω των απεργών στα μέσα σταθερής τροχιάς, που κλείνουν τα μάτια όλο το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία στο κόκκινο και δεν έχουν πάρει κανένα απολύτως μέτρο. Τους φοβίζουν οι εργαζόμενοι που ξέρουν τα δικαιώματά τους, οι εργαζόμενοι που ξέρουν τα δίκια τους, που δεν φοβούνται, που δεν εκβιάζονται γιατί δεν είναι, γιατί δεν αισθάνονται μόνοι, γιατί έχουν μαζί τους στηρίγματα, τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Όπλο των εργαζόμενων είναι και θα είναι τα συνδικάτα, τα σωματεία τους, η οργάνωση και η αλληλεγγύη για να μην γίνουμε δούλοι στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό, κόντρα στο σχέδιο του κεφαλαίου, χρειάζεται να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά, δυναμώνοντας την πάλη και για να μην κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τερατούργημα, αλλά και για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, ιδιαίτερα της τελευταίας δεκαετίας από όλες τις κυβερνήσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το τελευταίο διάστημα ζούμε πραγματικά μια τραγελαφική κατάσταση. Ο γερασμένος πρόεδρος της γερασμένης υπερδύναμης, του γερασμένου και σάπιου συστήματος, έχει μετατραπεί από όλες τις αστικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας στο ελιξίριο του ανθρώπινου και δίκαιου καπιταλισμού. Τι δεν έχουμε ακούσει να γράφεται για τον Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες μέρες στην Αμερική. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου βρήκαν τον προστάτη τους στο πρόσωπο του Τζο. Θα κάνει τα πάντα για να αναπτυχθεί ο συνδικαλισμός. Οι πλούσιοι θα πληρώσουν επιτέλους φόρους. Αφορμή για να φουντώσει πάλι αυτή η κουβέντα προχτές, αυτή η συζήτηση, στάθηκε η πρόταση, τον είπα και του Μπάιντεν, για άρση της πατέντας των εμβολίων. Οι συνθήκες όμως της πανδημίας, οι τρομακτικές συνέπειες στις ζωές και την υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, έχουν χαράξει ήδη ανάγλυφα στην εποχή μας το σύνθημα ότι ο καπιταλισμός είναι ο ιός, με τις πρόσφατες εικόνες από την Ινδία να φουντώνουν κι άλλο και τα συναισθήματα της οργής του θυμού σε όλο τον πλανήτη. Τα εμβόλια, τα φάρμακα, όλα αυτά που είναι επιτεύγματα της επιστήμης, της ανθρώπινης εργασίας, αντί να αποτελούν αυτονόητο δικαίωμα των λαών, μετατρέπονται σε χρυσοφόρα εμπορεύματα στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό το λόγο, σήμερα απαιτείται η πλήρης κατάργηση της πατέντας, που είναι μία ακόμα όψη του παρασιτισμού του καπιταλιστικού συστήματος, του παρασιτισμού της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Γι' αυτό το λόγο, απαιτείται κρατική, κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου, απαιτείται διεθνή συνεργασία για την προαγωγή της έρευνας της παραγωγής εμβολίων και φαρμάκων. Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε και θα ακούσουμε και το επόμενο διάστημα αποτελούν προτάσεις πλήρως ενταγμένες στους εμπορικούς πολέμους, στους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών, των μονοπωλίων της υγείας, των καπιταλιστικών κρατών για το μοίρασμα της αγοράς εμβολίων που ήδη πληρώνουν πολύ ακριβά οι λαοί, και με τη φορολογία τους και τα χρήματά τους και με την ίδια τους τη ζωή εκεί όπου δεν προχωράνε. Πολύ περισσότερο βεβαίως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια όταν αυτές οι προτάσεις γίνονται από κυβερνήσεις όπως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
με τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στην ίδια τους τη χώρα, εξαιτίας του πλήρους εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας, που το δικαίωμα για δημόσια δωρεάν υγεία αποτελεί διαχρονικά άγνωστη λέξη και που απαγορεύεται στην τελική να νοσηλευτείς δωρεάν. Αν ο Τραμπ με διαβολικό τρόπο ενεργούσε για το καλό του κόσμου, φανταστείτε τι κατά τα αστικά κόμματα της χώρας μας κάνει ο Μπάιντεν σήμερα. Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ με ικανότητα να μεταφέρουν και πυρηνικά όπλα, συνοδεύονται από ελληνικά μαχητικά πάνω από το Αιγαίο προς επίδειξη δύναμη στη Ρωσία. Στη Συρία πραγματοποιούνται βομβαρδισμοί με αεροπλανοφόρα από τη Σούδα, αλλά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτά κουβέντα. Το τείχος του Τραμπ που θα έπεφτε στο Μεξικό παραμένει. Ο Μπάιντεν απειλεί μετανάστες να μην πλησιάσουν στη ΣΥΠΑ. Παιδιά κρατούνται σε άθλιους καταβλισμούς στο Τέξας, αλλά μάλλον και αυτοί οι καταβλισμοί του Μπάιντεν είναι πιο ανθρώπινοι, πιο ανθρωπιστικοί, όπως και εδώ υπήρχε η Μόρια ως πιο ανθρωπιστική δήθεν από τις υπόλοιπες. Φύσηξε λοιπόν ο αέρας της αλλαγής και στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, κάποιος πρέπει να ενημερώσει και τους Αφροαμερικάνους που συνεχίζουν αντί για αλλαγή να βλέπουν σχεδόν καθημερινά νέα θύματα από την ακραία ρατσιστική και φυλετική βία αστυνομικών δυνάμεων. Έχουμε μάθει καλά πια όταν ακούμε για άνυμο αλλαγής να φυλαγόμαστε διπλά και τριπλά. Και επειδή πριν λίγες μέρες, μετά τον εκλογικό καταποντισμό του επικεφαλής των Ποδέμων στη Μαδρίτη, άλλος ένας που εμφανίστηκε ως ευρωπαϊκός άνεμος αλλαγής δήθεν της αριστεράς, όταν τότε πρωτοεμφανίστηκε μέσα στα χρόνια της κρίσης στην Ισπανία, με αφορμή αυτό άνοιξη συζήτηση και στη χώρα μας αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Ιγκλέσιας των Ποδέμων, αφού συμμάχησε με το Πασόκ της Ισπανίας, στηρίζοντας την κυβέρνηση, βάζοντας πλάτη στην επικίνδυνη πολιτική της που γέμισε μέσα στον χρόνο της πανδημίας με φέρετρα όλη την Ισπανία, που στήριξε το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, που φυλάκισε μουσικούς επειδή τόλμησαν κατά τη γνώμη τους να έχουν σε στίχους ενάντια στη μοναρχία, που απαγόρευσε διαδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που απέλυσε υγειονομικούς κλπ. Αυτή η κυβέρνηση που στήριξε ο Ιγκλέσιας, τώρα μετά τον καταποντισμό, αποχωρεί από την πολιτική. Να τον χαίρεται ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπηρεσία, την πολύτιμη που έδωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ισπανικό λαό και στις ανάγκες του. Υπάρχει πείρα πια από το πού οδηγούν τα ψεύτικα δίπολα διαχείρισης της καπιταλιστικής βαρβαρότητας σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Ο λαός της Ισπανίας βεβαίως θα αποφασίσει εκείνος για την τύχη του. Αλίμονο όμως, εδώ, αν βαφτίζουμε πρόοδο ή μικρότερο κακό το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισπανίας, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση του Ραχώη ήταν μπλεγμένη σε σκάνδαλα. Δηλαδή, για ποιο κόμμα μιλάμε, το Σοσιαλιστικό? Το κόμμα του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Σολάνα, που στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ στον πρώτο πόλεμο του κόλπου? Το κόμμα, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τη Σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, που εφάρμοσε αντιλαϊκά μέτρα, διέψευσε ελπίδες, οδήγησε τον κόσμο στην απογοήτευση και άνοιξε και αυτό με τη σειρά του το δρόμο σε νέα άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων? Αυτοί είναι οι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ και τα παραδείγματα που μας καλούν να ακολουθήσουμε και στη χώρα μας. Ξαναλένε με θράσος ότι στη χώρα, εδώ στην Ελλάδα, είναι οι μόνοι που δεν φοβούνται να λερώσουν τα χέρια τους για να υπάρχει έστω μία μικρή κατάκτηση για τους εργαζόμενους, να είναι έστω λίγο καλύτερα τα πράγματα από όταν κυβερνάει η δεξιά. Αλίμονο λοιπόν, αν δώσουμε συγχωροχάρτη σε αυτούς που τα χέρια τους λερώθηκαν για να συνεργαστούν με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτόν που τα χέρια τους λερώθηκαν για να πουλήσουν όπλα στη Σαουδική Αραβία. Αυτόν που τα χέρια τους λερώθηκαν για να χτυπήσουν κι άλλο τολμώντας να βάλουν κι άλλα εμπόδια στην απεργία. Για το μόνο πράγμα που δεν αξιοποίησαν τα χεράκια τους ήταν για να καταργήσουν κανένα νόμο από τους εκατοντάδες μνημονιακούς αντεργατικούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ή να υπογράψουν τον 21ο αιώνα το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας και παριστάνουν και τους προοδευτικούς. Το ΚΚΕ, όταν λέει ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν αλλιώς, ταυτόχρονα πρωτοστατεί με τις δυνάμεις του
για να ανακαλούνται αποφάσεις για δουλειά όποτε γουστάρει ο εργοδότης, για μονομερείς μειώσεις μισθών, όπως έγινε πρόσφατα στο Πράκτικερ. Λέμε αυτό που ζούμε δεν είναι μονόδρομος και από τις στοές των ορυχείων της Eldorado Gold μέχρι τα εργοστάσια των Ινοφύτων, οι κομμουνιστές μαζί με τους συναδέλφους τους διεκδικούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, παλεύουν για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όταν το ΚΚΕ λέει «Αν ο λαός πιστέψει στη δύναμή του θα έρθουν τα πάνω κάτω», βρίσκεται στις πύλες της Λάρκο, εκεί που για 1,5 χρόνο οι εργαζόμενοι παλεύουν για την επιβίωσή τους. Εκεί που οι εργαζόμενοι είναι ήδη νικητές, γιατί ο αγώνας τους έχει κρατήσει μέχρι τώρα το εργοστάσιο ανοιχτό, γιατί τα παιδιά τους περπατούν περήφανα και φωνάζουν δίπλα τους τις πορείες «Η Λάρκο ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες». Όταν το ΚΚΕ λέει «Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη για την ανατροπή», υπογράφονται επιχειρησιακές συμβάσεις σε μεγάλα εργοτάξια των κατασκευών. Εργαζόμενοι καταφέρουν να κερδίσουν έστω και ένα μισάωρο διάλειμμα για να φάνε, να ξαποστάσουν μέσα στα γκέτο της εργοδοσίας. Όταν το ΚΚΕ λέει «Στο δρόμο θα κριθεί το δίκαιο», το λέει από τις μπουκαπόρτες των βαποριών. Όταν το ΚΚΕ λέει «Όσοι σπέρνουν ανέμους καταστολής θα θερήσουν θύελλες ανυποχώρη του αγώνα», σπάνε απαγορεύσεις στην πράξη, ψηλώνει το αγωνιστικό ανάστημα του λαού μας. 15χρονοι μαθητές δρούν και τσακίζουν το φασισμό μες στα σχολεία τους. Στις γειτονιές απλώνονται δίχτυα αλληλεγγύης. Τα πανεπιστήμια γίνονται κυψέλες δημιουργίας και διεκδίκησης. Όλα αυτά δεν τα λέμε περί αυτολογώντας, δεν έχουμε προφανώς κανενός είδους έπαρση. Ίσα-ίσα επισημαίνουμε ότι η απάντηση του εργατικού κινήματος είναι αναντίστοιχη της επίθεσης που δέχεται. Και βρισκόμαστε στην πορεία προς το 21ο συνέδριο του ΚΚΕ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και που το σύνθημά του «Δυνατό κουκουέ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό» αναδεικνύει αυτό ακριβώς. Την ευθύνη του κόμματός μας ως πρωτοπορίας της εργατικής τάξης για την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση για την εργατική εξουσία. Και αυτοί είναι ψηλοί στόχοι που έχουν μεγάλες απαιτήσεις, που χρειάζεται θαρετά να ξεπεράσουμε και δικές μας αδυναμίες όπως μπαίνουν στα κείμενα των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, αφού εκτιμάμε ότι περνάμε σε μία νέα, πιο δύσκολη φάση, με συνθήκες πιο περίπλοκες από ό,τι πριν, που γεννούν όμως ταυτόχρονα και νέες δυνατότητες, ώστε νέες εργατικές λαϊκές δυνάμεις να μπουν στη δράση, να επιδράσουν στις εξελίξεις, να αξιοποιηθεί και η πείρα, πολύτιμη πείρα, από την παρέμβασή μας μέσα στην πανδημία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολλοί νέοι και νέες, συζητώντας και τις θέσεις του 21ου Συνεδρίου του κόμματός μας, αναρωτιούνται πώς μπορεί να είσαι σήμερα επαναστάτης, πώς μπορείς να παλεύεις για την επανάσταση όταν αυτή δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Ο μεγάλος επαναστάτης Τσε Γκεβάρα έλεγε ότι η επανάσταση δεν θα πέσει σαν ένα όριμο φρούτο από το δέντρο, πρέπει να το κουνήσουμε και εμείς το δέντρο για να πέσει. Και αυτό με έναν τρόπο κάνουμε τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ κάθε μέρα. Παλεύουμε με τέτοια ένταση, πάθος, πείσμα, αντοχή, λες και η επανάσταση πρόκειται να ξεκινήσει την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα έχουμε την υπομονή και την επιμονή στηριγμένη βαθιά στη βαθιά γνώση της κοινωνικής κίνησης και της κάθε φάσης της, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να διακρίνουμε ποιες είναι οι δυνατότητες για να οξύνεται η ταξική πάλη, να οργανώνεται, να αντιστέκεται η εργατική τάξη και η κοινωνική της σύμμαχη, να δυναμώνει το στρατόπεδο των καταπιεσμένων αυτού του συστήματος, να ανοίγει ο δρόμος για ριζικές ανατροπές. Την πεποίθησή μας ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και αυτό είναι όριμο στην εποχή μας, τη βασίζουμε στην επιστημονική μαρξιστική μας θεωρία,
στην επιστημονική ανάλυση μας για τον κόσμο και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Γιατί η εποχή μας, εποχή μεγάλης ανάπτυξης της επιστήμης και της παραγωγής, σε αυτή την εποχή δεν πρόκειται να δεχτούμε ότι όλο και λιγότεροι νέοι, για παράδειγμα, θα μορφώνονται λιγότερο και ολοκληρωμένα, ότι όλο και λιγότεροι νέοι θα έχουν σταθερή δουλειά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλον αυτό τον τεράστιο πλούτο που βγαίνει από τα χέρια και το μυαλό εκατομμυρίων εργαζομένων όλου του κόσμου θα το απολαμβάνουν μια χούφτα μέτοχοι. Η αντίθεση λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη βαρβαρότητα, είναι και το μόνο σύγχρονο. Αυτό είναι το καινοτόμο. Και αυτό είναι στην καρδιά της πρότασης πάλης και εξουσίας του ΚΚΕ. Και επειδή σταθερά το κόμμα μας παλεύει σήμερα για αυτή την προοπτική, είναι και σταθερός αντίπαλος αυτού του συστήματος. Το σύστημα ξέρει ότι έχει πολλούς εχθρούς και αριθμητικά, όχι μόνο το κόμμα μας, έχει όλους εκείνους που ασφικτιούν στα στενά όρια του. Ξέρει ότι έχει εχθρό και τον ίδιο του τον εαυτό. Δείτε, τις συχνές, βαθιές, συγχρονισμένες κρίσεις, την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, το ξέσπασμα συχνών, γενικευμένων, περιφερειακών πολέμων, όλων αυτών δηλαδή που αναδεικνύουν ότι αυτό το σύστημα έχει αγιάτρευτες δυσκολίες, αντιθέσεις, οι οποίες απορρέουν από την ίδια τη φύση του, τον τρόπο λειτουργίας του, το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους των καπιταλιστών. Έτσι τρώγονται μεταξύ τους την κυριολεξία για το ποιος θα κερδίσει τις κούρσες των ανταγωνισμών. Μια φαγωμάρα η οποία μόνο προσωρινά μπορεί να διακόπτεται όταν πρόκειται να συμφωνήσουν για το πώς περισσότερο και καλύτερα θα εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους, τον λαό και την νεολαία, και οι όρεις αυτό πάλι το ένα τους μάτι θα το έχουν στραμμένο τι θα γίνει στη μεταξύ τους μοιρασιά. Αυτή η φαγωμάρα είναι που τους κάνει να μην είναι ούτε άτρωτοι ούτε τίποτα τέτοιο και που κάτω από την οργανωμένη μαχητική έκφραση της συσσωρευμένης οργής, της αγανάκτησης του λαού και της νεολαίας, διαμορφώνονται εκείνες οι στιγμές στην ιστορία που η εξουσία μπορεί να περάσει στα χέρια της εργατικής τάξης. Είναι ένα μονόπρακτο έργο? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί και η καθημερινότητα που βιώνουμε δεν οδηγεί από μόνη της σε αγανάκτηση και οργή, πόσο δε μάλλον δεν οδηγεί από μόνη της σε αντίδραση και αμφισβήτηση της ίδιας της αστικής εξουσίας του συστήματος που γεννάει όλα τα δεινά. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες λοιπόν, οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ χρειάζεται διαρκώς, καθημερινά, σε όλες τις συνθήκες να σπέρνουμε το ζυζάνιο της αμφισβήτησης της υπάρχουσας κατάστασης. Χρειάζεται να καλλιεργούμε την ασυμβίβαστη στάση σε ολοένα και περισσότερους. Ο σύγχρονος επαναστάτης λοιπόν έχει ένα πολύ σύνθετο και σημαντικό καθήκον. Να κρατά αναμένη τη φλόγα της Επανάστασης και στις πιο δύσκολες στιγμές, να προσπαθεί καθημερινά να τη φουντώνει όσο περνάει από το χέρι του. Και γι' αυτό είναι όποιος σήμερα δεν σκύβει το κεφάλι, δεν αρκείται με τα λίγα, όποιος μπαίνει μπροστά για να οργανωθεί η διεκδίκηση για την ικανοποίηση όλων των αναγκών, μαζί με το συμμαθητή, το συνάδελφο, το συμφοιτητή παντού. Σύγχρονος επαναστάτης είναι αυτός που δεν δέχεται την αδικία, την εκμετάλλευση, το φασισμό, το ρατσισμό όλων των ειδών της διακρίσης που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτός που αποκαλύπτει σε ολοένα και περισσότερους τον άδικο για τους πολλούς ταξικό χαρακτήρα της κοινωνίας που ζούμε. Αναδεικνύει τον τεράστιο πλούτο που υπάρχει, τη δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα και την μπαίνει εμπόδιο σε αυτό. Είναι αυτός που δεν συμβιβάζεται με την παραπληροφόρηση, την ημιμάθεια, δεν συμβιβάζεται, πολεμάει ακούραστα τον αντικομουνισμό. Δίνει μάχη καθημερινά για την αποκάλυψη της αλήθειας. Από το μαθητή που τα βάζει με την παραχάραξη της ιστορίας μέσα στο μάθημα, το φοιτητή που τα βάζει με τον ανορθολογισμό, τις αντιεπιστημονικές θεωρίες στο αμφιθέατρο και βεβαίως τον εργαζόμενο που πρέπει και να προσπαθεί να αποκαλύψει την εκμετάλλευση, να τα βάζει με τη λογική ότι εργαζόμενος και αφεντικό είμαστε ένα και έχουμε κοινά συμφέροντα. Σύγχρονος επαναστάτης είναι αυτός που αναδεικνύει σε ακόμα περισσότερους την πείρα από την προσπάθεια σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα, την ανωτερότητα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής
κόντρα στην αστική προπαγάνδα που προσπαθεί να πείσει για τον καπιταλιστικό μονόδρομο. Γιατί τελικά, σήμερα μπορεί τα πάντα να μοιάζουν στατικά, αλλά δεν είναι. Μπορεί το σύστημα να θέλει να πείσει το λαό ότι δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες, αλλά και αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Πολλά περισσότερα συμβαίνουν, πολλά περισσότερα κερδίζονται, οι αγώνες έχουν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο. Άλλωστε, όλες οι μεγάλες μάχες κρύβουν από πίσω τους εκατομμύρια μικρές ιστορίες σθένους, θάρρους, ηρωισμού, αυταπάρνησης και θυσίας. Έτσι, με αυτές τις πολλές εκατομμύρια μικρές μάχες ξημερώνουν και οι πιο όμορφες μέρες. Μια τέτοια μέρα ξημερώνει και αύριο, που θα τιμήσουν οι λαοί όλου του κόσμου. Τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέρα της συντριβής του ναζιστικού τέρατος που υπέγραφε Μάη του 45 τη συνθηκολόγηση ανεφόρων. Ιστορική στιγμή που γράφτηκε με τις πράξεις κομμουνιστών, μαχητών, αντιφασιστών, ανταρτών και απλών λαϊκών ανθρώπων στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στη Σοβιετική Ένωση, στα Βαλκάνια, σε κάθε γωνιά του πλανήτη που μάτωσε από το δεύτερο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ιστορία που την έγραψαν οι ήρωες του Κόκκινου Στρατού, του Στάλιγκραντ και της τελικής επιχείρησης στο Βερολίνο, οι παρτιζάνοι, τα εθνοαπελευθερωτικά κινήματα στις χώρες της Ευρώπης, που ψυχή τους ήταν τα κομμουνιστικά κόμματα, οι αντιφασίστες που δρούσαν μέσα στη ναζιστική Γερμανία, οι μαχητές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και η προσφορά του ΚΚΕ σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα εδώ στη χώρα μας. Αυτούς θυμόμαστε σήμερα και τιμάμε. Αυτοί είναι που με τη δράση τους έκαναν πραγματικότητα το έπος της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Είναι αυτοί που δεν δίλιασαν μπροστά σε έναν ισχυρό αντίπαλο να σηκώσουν ανάστημα. Όλοι εκείνοι που και με τη θυσία τους, όπως εδώ στην Κεσαριανή, έβαλαν τη δική τους φραγίδα και όπως λέει και ο ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος για τους 200 της Κεσαριανής. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Αυτό το θυμόμαστε και θα το θυμόμαστε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, μέχρι να επικρατήσει το δίκιο. Ο νέος κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ο κόσμος της πραγματικής ελευθερίας, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Τιμή και δόξα στους 200 ήρωες κομμουνιστές τελεσμένους της Κεσαριανής. Τιμή και δόξα στην 9η Μάη, την αντιφασιστική νίκη των λαών. Ζήτω το ηρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.